Διαβάζουμε στο Συναξάρι του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, 348 μετά Χριστόν, 12η του μηνός Δεκεμβρίου. Αυτός ο Άγιος άκμασε στους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και του Ιού του και ήταν στη γνώμη απλός και κατά την καρδία ταπεινός και έγινε εκ νεότητός του Βοσκός, προβάτων και επιτέλευε και γυναίκα νόμιμη διαγάμου. Και μετά το θάνατό της έγινε και επίσκοπος. Και τόση πολύ χάρη θαυμάτων και αιμάτων του δόθηκε για την απλότητα και καθαρότητά του, ώστε από τα πολλά θαύματα που έκαμε έλαβε την επωνυμία να λέγεται Θαυματουργός, γιατί εν καιρό αβροχίας κατέβασε βροχή με την προσευχή του πάλι. Και επειδή η βροχή έγινε πολύ, εμπόδισε την αμετρία της. Και την πείνα που μελετούσαν να κάνουν οι πολιτές ήτου, διέλυσε, επειδή με προσευχή του έπεσαν οι αποθήκες μέσα στις οποίες είχαν το σύτο. Κι άλλοτε πάλι μετέβαλε το χρυσό σε φίδι, και αφού έπαψε τη συμφορά του φτωχού, πάλι το χρυσάφι σε φίδι αποκατέστησε. Αποκάλυψε τις αμαρτίες μιας γυναίκας πόρνης που τόλμησε να τον πλησιάσει, και με τούτο την έπεισε να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Ήταν παρόν και στην Ενικία πρώτη και η Οικουμενική Σύνοδο το έτος 325 συναθρηστήσε και αποστόμωσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τους αιρετικούς αριανούς που υπερηφανεύτηκαν με την έξω σοφία και ευλωτία τους. Ανάστησε και τη θυγατέρα για να του φανερώσει που έχει κρυμμένη την παρακαταθήκη μιας γυναίκας, αλλά και τον βασιλέα Κωνσταντίνο ελευθέρωσε από το πάθος που έπασχε και το νεκρό παιδί γυναίκας ανάστησε. Και πάλι τη γυναίκα που πέθανε από τη χαρά της που είδε ζωντανό πάλι το παιδί της. Λίχνο που έσβηνε από στέρηση ελαίου έκαμε να αναβλήσει έλαιο και γιάτρευσε και την αφωνία διακόνου με την οποία τιμωρήθηκε από τον ίδιο, γιατί όταν προστάχτηκε να πει μικρή ευχή σε υπερβολικό καύμα από κενοδοξία την μάκρυνα. Τιμώρησε αυστηρά και τη γυναίκα που μύχευσε και αρνήθηκε την αμαρτία της και δεν ήθελε να την ομολογήσει. Αλλά και όταν γέννηκε το παιδί από τη μοιχεία έλεγε ότι ήταν από τον άντρα της και ας έλειπε 20 μήνες σε ταξίδι. Και σε τούτο τον Άγιο όταν λειτουργούσε παρίσταν το Άγιο Άγγελε και συλλειτουργούσαν μαζί του. Και όταν έλεγε ειρήνη πάση, εκείνοι έλεγαν αποκρινόμενοι με μέλος και το πνεύματί σου και ομοίως και τα υπόλοιπα συνήθη. Αυτό το Αγίο κεφαλή φαίνονταν γεμάτη δρόσο τον καιρό του θέρους όταν ο ήλιος το παν κατέφλεγε. Και ανθούσαν μαλλιά ξανθά και μαύρα και λευκά πάνω στην κεφαλή του, γιατί πανέρων έτσι ο Θεός την τιμή που του έκανε. Πόσο συμπαθής και έσπλαχνος ήταν ο Θεός αυτός πατέρας φανέρωσε και το συμβάν που ακολούθησε στους κλέφτες που πήγαν να πατήσουν τη μάντρα του, γιατί όχι μόνο τους χάρισε την όρασή τους που είχαν παταχτεί με αορασία, αλλά και ένα κρυάρι τους έδωσε χάρισμα, λέγοντάς τους ότι το έκανε για να μην φαίνονται ότι ματέως και χωρίς πληρωμή όλη τη νύχτα γρύπνησαν. Αυτός και τον επίσκοπο Τριφύλιο έπεισε με τις νοθεσίες του να μην είναι έκδοτος στα τερπνά του κόσμου, αλλά μάλλον από θήτα ουράνια, και για την ανεξικακία του έκανε να πέσει στα πόδια του και να ζητήσει συγχώρηση ο πραγματευτής που κράτησε κρυφίως χρήματα, νομίζοντας ότι θα ξεφύγει από τον Άγιο, και εκείνος πήρε πλεονεκτικώς μια έγα πάνω από την τιμή που έδωσε. Και άλλα πολλά τέτοια έκαμε ο Μακάριος γεμάτα θαυμασμό και έκσταση και το εμπιστευθέν λογικό ποίμνιο αφού καλώς οικονόμησε μετέστη στην κατάσταση των αγγέλων και στην πολιτεία τους. Θαυματουργός λοιπόν ο Άγιος, όπως φαίνεται και από την εικόνα του στην αγιογραφία, όπου εικονίζεται να κρατά συνήθως ένα κεραμίδι με τον απλοϊκό του τρόπο αποδεικνύοντας τους αιρετικούς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί διαρκώς και προ της εκδημίας του αλλά και μετά την εκδημία του δεν έπαψε να ευλογεί ειδικά αυτόν εδώ τον τόπο. Αναφέρονται το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου εορταζόμενο για τη διάσωση της Κέρκυρας για δεύτερη φορά από Πανόλη. Ως γνωστόν η τρομερή επιδημία παρουσιάστηκε δεύτερη φορά στην Κέρκυρα στα 1673, 40 περίπου χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση, και αυτή τη φορά η αρρώστια εξαπλώθηκε γρήγορα σε πόλεις και χωριά με πάμπολα τα κρούσματα.
και το δρεπάνι του θανάτου να θερίζει και αυτή τη φορά μεγάλο αριθμό κατοίκων. Στις παρακλήσεις λοιπόν του λαού, ο Θαυματουργός Άγιος έσπευσε να ανέβει και πάλι οικετευτικά στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης και τη συντριβή και τα δάκρυα του πιστού λαού μαζί με τα δικά του σμίγοντας εξέθεσε και έλαβε τάχιστα το ουράνιο όλος και τη σωτηρία. Στις εκκλησίες του Θείου Ιεράρχη και άλλα και του μετανοημένου λαού η απάντηση γρήγορα δόθηκε. Έως το ελαττώθηκαν τα κρούσματα μέρα με τη μέρα στο ελάχιστο, ώσπου τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου σταμάτησαν απότομα. Και αυτή τη φορά στην κορφή του καμπαναριού για τρεις μέρες έβλεπαν πιστοί ένα σταθερό φως και μέσα σε αυτό το υπερκόσμιο φώτος το θαυμαστό Άγιο να υιωρείται με ένα σταυρό στο χέρι καταδιώκοντας ένα κατάμαυρο, την αρρώστια δηλαδή που προσπαθούσε να αποφύγει από τον Άγιο και να σωθεί. Η ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες του πιστού λαού υπήρξαν και πάλι πολύ μεγάλες και με θέσπισμα της διοικήσεως καθιερώθηκε από τότε κάθε πρώτη Κυριακή του Νευρίου να γίνεται πανηγυρική παλαϊκή λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος για να θυμάται ο λαός τον αληθινό και άγρυπνο προστάτη και σωτήρα. Τη συνόδου λοιπόν της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, λέει το πολιτικό του Αγίου και Θαυματουργός Θεοφόρης Σπυρίδων Πατήρ ημών, δύο νεκράς εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και είναι το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχεση λειτουργώντας ιερότατε δόξατο σε δοξάσαντε Χριστό, δόξατο σε στεφανώσαντε, δώδω το ενεργό του Θεία σου πάση νιάματα. Αυτή λοιπόν την αγάπη του για τους Ορθοδόξους έχει αποδείξει και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο πρόσφατα από τις επιδρομές των Ιταλών αεροπόρων προστατεύοντας από τους βομβαρδισμούς το πίμνιο, αλλά και παλαιότερα στα χρόνια της ενετοκρατίας δύο φορές, τη μια προστατεύοντας το νησί από τους Τούρκους τους οποίους διέλυσε στις 11 Αυγούστου, αλλά και στη συνέχεια προλαβαίνοντας τους Λατίνους που επιχείρησαν να κατασκευάσουν θυσιαστήριο, αλτάριο δικό τους, για τράπεζα δηλαδή μέσα στο ναό του, και το οποίο βέβαια απέτρεψε με πολύ επιβλητικό τρόπο. Στις 11 Νοεμβρίου του 1718 τότε δηλαδή που ο ίδιος ο Άγιος, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος στο βιβλίο του Ουρανού Κρίσης, Βροντί και Κεραυνή συντάραξαν ολόκληρη την πόλη της Κέρκυρας και ο σκοπός που βρισκόταν στην είσοδο του Φρουρίου στην Πυρητίδα Αποθήκη είδε μοναχό να προχωρεί με αναμένο δαπλό στο χέρι και να μπαίνει στο Φρούριο και να το αποκαλύπτει την ταυτότητά του ότι είναι ο Άγιος Σπυρίδων. Τρεις φλόγες ταυτόχρονα βγαίνουν από το καμπαναριό της εκκλησίας και ενώ ένα χέρι αρπάζει το σκοπό και τον εξενδονίζει στην άλλη μεριά του κάστρου, αφήνοντας τον όρθιο χωρίς να πάθει τίποτα, ταυτόχρονα μια δυνατή εκοφαντική έκρηξη ακούγεται. Το Φρούριο τεινάζεται στον αέρα με όλα τα γεροσπίτια και η καταστροφή τρομερή. Χίλιοι περίπου νεκροί. Ο διοικητής Ανδρέας Πιζάνης και ο σύμβουλός του Θεολόγος νεκροί έξω από το τυχόκαστρο. Το ασημένιο πολύφωτο καντήλι που έκανε δώρο στην εκκλησία του Αγίου ρηγμένο κατά γης. Το καντήλι κρεμάστηκε πάλι στο ίδιο μέρος όπου βρέθηκε. Έτσι με αλάλητη φωνή μαρτυρείται σήμερα η συμφορά. Και στη Βενετία εκεί μακριά ακόμα, τη στιγμή που πέφτει ο κεραυνός στο μέγαρο του Ανδρέα Πιζάνη, χτυπά τον τοίχο και καίει το πορτρέτο του άρχοντα, την εικόνα του. Μόνο αυτό. Και η τιμωρία παραδειγματική αλλά και το δίδαγμα
μοναδικό από το περιστατικό αυτό, γιατί η Ορθοδοξία δεν μπορεί να συγχέεται με κανένα άλλο δόγμα. Είναι φως, αλήθεια, ζωή. Την άλλη μέρα, ο Λατίνος Επίσκοπος διέταξε να σηκώσουν επιτέλους τα υλικά τα οποία συγκέντρωναν για να φτιάξουν το μυαρό του σχέδιο και να ματαιώσουν επιτέλους αυτό το οποίο είχαν κατά νου. Και την ίδια μέρα ο λαός της Κέρκυρας μαζεμένος στο Ιερό Ναό του Αγίου ψάλλει μεγαλεία σιγάρα ως των Ορθοδόξων υπέρμαχων και των κακοδόξων αντίπαλων. Παμακάριστα Σπυρίδων εφημούμενη πιστή και υμνούμεσαι και δυσοπούμεσαι, φυλά την τολόν και την πόλη σου, πάσης κακοδοξίας και επιδρομής βαρβάρων απρόσβλητων. Τέστο σου Αγίου Πρεσβεία Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον εμάς. Όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται με τα θαύματα τα οποία επιτελεί ο Άγιος και την ολοσόντανη παρουσία του που ετυχαίεται πλούσια από το αδιαλόβητο σκήνομά του τόσους αιώνες. Ευλογία του Αγίου να έχουμε.